Δουλεύουμε φέτος μόνο και μόνο για τις εταιρείες. Οι εκτός στα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας μπορεί να συνεχίζονται όπως σε όλη τη χώρα. Μέχρι το τέλος του μήνα όμως η παράταση συνδυαστικά με τα νέα μέτρα που θέλουν τους καταναλωτές να προβαίνουν σε αγορές μόνο με τη μέθοδο του Click Away και του Click Inside δημιουργούν σωρία προβλημάτων, καθώς οι επαγγελματίες που παρέλαβαν πριν τις γιορτές νέα εμπορεύματα δεν κατάφεραν να τα πουλήσουν λόγω των περιορισμών και έτσι πλέον προσπαθούν, αν καταφέρουν, απλώς να καλύψουν μέρος των εξόδων. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, όλο το χρόνο έχουμε εκπτώσεις. Το ατυχές είναι ότι με το παραλάβαμε το καινούργια εμπορεύματα, μας κλείσανε, δεν δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και καινούργια εμπορεύματα που είναι ολόκληρες σειρές, τα βάλαμε κατευθείαν έως και 50 και 60% εκτός, έτσι ώστε να φύγουν για να παραλάβουμε τα ανοιξάτικα καλοκαιρινά. Χάσαμε δηλαδή όλη τη σεζόν. Τα χειμωνιάτικα εμπορεύματα λογικά είναι και χοντρά είδη που κόβουν και αρκετά χρήματα. Οπότε ευελπιστούμε έστω και με τις εκτόσεις τώρα κάτι να κάνουμε. Όλα τα εμπορεύματα δεν προλάβαμε να ανοίξουμε τη σεζόν την τρέχουσα και ήδη είναι στις βιτρίνες με έκπτωση. Εντάξει, θα το παλέψουμε και αυτό. Εμείς έχουμε κάνει σαν κατάστημα αρκετά ικανοποιητικές εκπτώσεις. Αν σκεφτεί κανείς ότι κλείσαμε 6 Νοεμβρίου και δεν είχε προλάβει να πουληθεί το χειμωνιάτικο εμπόρευμα και ανοίξαμε κατευθείαν με εκπτώσεις, εκτός ενός μικρού κομματιού που πουλήθηκε με το Click Away, όλο το άλλο εμπόρευμα που είναι εποχιακό, για μια μεγάλη περίοδο, για το χειμώνα εποχιακό εννοώ, και τώρα βγήκε όλο με εκπτώσεις. Παρόλο που ήταν καινούργια τα προϊόντα, παιδιά, έχουμε 80% μήπως σας πω και παραπάνω. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. Υπάρχουν αρκετά καλές εκπτώσεις για το καταναλωτικό κοινό. Τηρούμε τα μέτρα στο ακέραιο. Δεν είναι μόνο τα έξοδα που τρέχουν, είναι και το εμπόρευμα που ήρθε και πρέπει να πληρωθεί και δεν έχει πουληθεί για να πληρωθεί. Δυστυχώς, μετά από αυτό θα έχουμε άλλα θέματα εκτός από την πανδημία. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άλλωστε δεν είναι τυχαίες οι αναφορές για στρατιές ανέργων και χιλιάδες λουκέτα στην αγορά. Όποιος δεν μπορεί ή δεν έχει μεριμνήσει να έχει κάποια οικονομική κατάσταση στην άκρη και να έχει κρατήσει κάποια χρήματα, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν λουκέτα. Από όσοι λένε, μία στις τρεις επιχειρήσεις θα κλείσει μετά με το καινούριο τέτοιο. Ευελπιστώ να μην υπάρχει αυτό, να είναι υγιής η αγορά, γιατί όταν είναι υγιής η αγορά δουλεύουμε όλοι. Το κράτος με ρέμισε για τις μεγάλες αλυσίδες και δουλέψαν μόνο αυτοί. Γιατί ήταν οργανωμένοι, γιατί ήταν στημένοι καλά, είχαν τα e-shop τους, είχαν αυτά. Εμείς δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε γιατί δεν είχαμε e-shop, δεν προλαβαίναμε να φτιάξουμε e-shop και να το ρυθμίσουμε, γιατί θέλει μια μεγάλη διαδικασία για να το λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Και το κράτος πάλι πήγε στις μεγάλες αλυσίδες και γι' αυτό οι μικρότερες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν δυστυχώς. Δίνει αυτό το ποσό. Το μισό είναι επιστρεπταίο και το υπόλοιπο είναι με τόκο. Καταλάβατε, θα τα επιστρέψουμε με τόκο. Δεν σου λέει σου δίνει 500 και σε ξεχνάει. Θα τα γυρίσεις πίσω με τόκο τα μισά. Θα θέλει περισσότερη στήριξη από το κράτος. Ανοίξαν τα μαγαζιά, ανοίξανε με κομμένο ωράριο μέχρι τις 8, ενώ η λειτουργία ήταν μέχρι τις 9. Το 8 με 9 ήταν ένα διάστημα το οποίο έκανε το κάθε μαγαζί, πιστεύω, έκανε το πικ του. Γιατί οι στιγμές μέσα στην ημέρα που θα κάνει το τζίρο ένα μαγαζί είναι σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.